και κύριοι, γεια σας, αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να σας χορέψουμε. Είμαστε εδώ σήμερα για να πάμε σε μια από τις ευγενέστερες και ωραιότερες τέχνες. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να σε πάει μόνη της η μουσική, ούτε μόνο του ο στίχος, ούτε η γυμναστική, ούτε η μουσική που ακούς και αντιλαμβάνεσαι από τη φύση, γιατί δεν είναι μόνο αυτή που παίζεις εσύ, υπάρχει και μια συνοδεία μουσικής γύρω σου. Είναι εκεί που πρέπει να βρεθεί ο μύστης, ο δάσκαλος, ο οποίος να τα συγκεράσει όλα αυτά και να σου δείξει πώς κουνιούνται. Εν ολίγης, αυτό λέγεται χορογραφία. Και έχω τη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου την καλή μου φίλη, την χορογράφο και διδάσκαλο χορού, την Ανδριάννα Παπανικολάου. Γεια σου, Ανδριάννα μου. Σε ευχαριστώ για την εκπληκτική εισαγωγή. Ευχαριστώ για το κάλεσμα και ευχαριστώ το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδας για την παρουσία μου εδώ σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε όλοι οι φίλοι που έρχεστε εδώ πέρα και θέλετε να τα μοιράζεστε μαζί μας και φυσικά και με τον κόσμο. Η απίστευτη καταγωγή σου, η κυπροκριτική, σε κάνει να είσαι ένα απίστευτο άτομο με απίστευτες ευαισθησίες, να αγκαλιάζεις, να φουγκράζεσαι όλη τη Μεσόγειο και ακόμα παραπάνω που πήγανε Κρήτες και Κύπροι, που φτιάξανε την Κυπροαρκαδική, που φτιάξανε μια ιδιαίτερη γλώσσα, μια ιδιαίτερη γραφή δική τους, την οποία και διέδωσαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Εσύ όμως διάλεξες να ασχοληθείς με μια από τις πιο ευγενείς μορφές της τέχνης, αλλά και τις πιο δύσκολες. Ναι. Γιατί δεν είναι εμπορική, αν δεν είσαι Νουρέγεφ, έτσι. Δεν είναι καταλαβίστικη, αν δεν έχεις μια παιδεία που δεν την παίρνουμε από τα σχολεία. Και φυσικά δεν είναι και αυτό που λέμε κάτι που μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε. Χρειάζεσαι κάποιες συνθήκες. Έτσι. Δεν είναι μια κιθάρα, κάθεσαι και στο παγκάκι και παίζεις στον δρόμο, έτσι. Τραγουδάς και στο μπάνιο σου που λένε, αλλά δεν μπορεί να χορέψει τον μπάνιο σου. Σωστά. Τι σε έκανε να πας σε αυτή τη δύσκολη τέχνη? Και αυτό που λες για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα είναι αληθές, γιατί και οι δύο γονείς μου μετανάστευσαν κάποια στιγμή και βρέθηκαν στην Νότια Αφρική, όπου γνωρίστηκαν. Ο Κύπριος ο μπαμπάς μου και η Λακωνίτισσα η μητέρα μου. Γιατί και Λακωνία μέσα. Λακωνίτισσα γεννημένη στην Ελίκα Βιών. Ναι. Μ' αρέσει που το λες Βιών και όχι Νεάπολη. Ναι, η Νεάπολη πιο κάτω. Ναι. Και είχα την πολύ καλή τύχη να βρεθώ στο ελληνικό σχολείο, στο Johannesburg, το ΣΕΧΕΤΗ, South African Hellenic Educational Technical Institute, που δημιούργησαν οι ίδιοι Έλληνες και οι Κύπροι μαζί, που βρέθηκαν όλοι εκεί, από τα δικά τους χρήματα δωρεές. Εκεί στο ΣΕΧΕΤΗ είχαμε ένα πολύ καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Morgan Ellis. Και ξέρετε ότι το ΣΕΧΕΤΗ το έκτισε ο Γιώργος Μπίζος, ο δικηγόρος του Μαντέλα. Mm-hmm. Ο Γιώργος Μπίζος ήταν τριπολιτσέος και ήταν πάντοτε παρόν σε όλες τις παραστάσεις. Είχαμε προσωπικές επαφές και με τον Μαντέλα και με τον Μπίζο. Και τον ίδιο, και αυτός με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή όταν παίξαμε την Ηλέκτρα και ήμουνα κορυφαία της Ηλέκτρας, με τράβηξε έξω από την γραμμή εκεί που υποκλεινόμασταν και δάκρυα. Άρα ήταν ένας πολύ, με γνώριζε. Και το σχολείο μου έδωσε αυτή την καλλιτεχνική κατεύθυνση. Πόσο σημαντικό πράγμα. Είδες, το είδες, σχολείο είδες μου το έδωσε. Είδες τι είπες. Το σχολείο πόσα μου και πόσα παιδιά από το δημοτικό και τον υπηαγωγείο αντιδάσκονταν βασικά πράγματα του χώρου. Δεν είπαμε να γίνουν χορευτές. Αλλά να ξέρουν να κουνούν το σώμα τους, τη γλώσσα σώματος, τη στάση σώματος, ανάλογα με τις λέξεις που μιλάνε. Σωστά. Πόσο πιο κατανοητοί θα γινόμασταν, πόσο πιο αγαπητοί θα γινόμασταν. Ευγενικοί. Πόσο πιο ευγενικοί θα γινόμασταν. Να γνωρίζουν το και χώρο υγεία τους, στο τέλος το σώμα τους. Το σχολείο είχε την παράδοση, την ελληνική παράδοση, αλλά και την ξένη παράδοση. Και μεταφερόμασταν μεταξύ Shakespeare και τους τραγικούς. Mm-hmm. Μια χρονιά Shakespeare, μια χρονιά τραγική παράσταση και ανεβάζαμε τις παραστάσεις. Τώρα η χορογράφος, η δασκάλα μου, που ήταν στο σχολείο από την αρχή και μας και χορεύαμε. Επίσης είχαμε τους παραδοσιακούς χορούς, ήταν η Μέρη Βασιλείου που ήρθε από την Ελλάδα και χορεύαμε παραδοσιακούς, αλλά δίπλα στους παραδοσιακούς είχαμε τον κλασικό ελληνικό χώρο. Και τώρα ο κλασικός... Όταν λες κλασικό ελληνικό χώρο, είναι στον αρχαίο ελληνικό.
πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε αρχαίο ελληνικό χορό, γιατί ο αρχαίος ελληνικός χορός παρουσιάζει κάποιες αντιδράσεις. Τι είναι αυτός, mm-hmm. είναι η συνήθις ερώτηση. Όταν λέω αρχαίο ελληνικό χορό, συνήθως λένε και τι είναι αυτό, mm-hmm. και με πρέπει να το περιγράψουμε. Εγώ προτιμώ τώρα να λέω, για μένα είναι πιο ασφαλή, να λέω κλασικός ελληνικός χορός, που περιέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Mm-hmm. In English it's called the classical Greek dance. So, αν το μεταφράζουμε, κλασικός ελληνικός χορός. Και είναι μια σπουδή χορού που δημιουργείται από Αγγλίδα στις αρχές του 20ου αιώνα. 12. Το 12, 1912. Το 1900, αρχίζει από το 1912, σωστά, 13. Εκεί, μπράβο. Εκεί. Και ήταν και καλεσμένη της Εύα Σικελιανού, ναι, στους, ναι, Δελφούς. Η ομάδα της, ήρθαν 45 κοπέλες από την Αγγλία το 1930 για να δείξουν τη δουλειά τους και να δουν και τη δουλειά της Εύας εδώ. Πώς μπορούμε να βρούμε πώς χόρευαν οι αρχαίοι? Δηλαδή πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά στα αγγεία βασικά. Πολύ, έτσι, μεγάλη μελέτη. Άρα οι πηγές μας. Και εδώ τώρα, πέρα από την μέθοδο χορού που δημιουργείται, και έχουμε και τις γραμμές των χεριών, mm-hmm. έχουμε 4 θέσεις των ποδιών, άλλες 12 χαλαρές θέσεις των ποδιών και περίπου 32 γραμμές χεριών που περιέχονται στην ύλη αυτού της μεθόδου. Mm-hmm. Τα θέματα είναι όλα αρχαιοελληνικά, δηλαδή χορεύουμε ό,τι μπορούμε από τη μυθολογία, συνήθως είναι νύμφες για τα μικρότερα παιδιά, όποιο θέμα, και ο Λουκιανός μας λέει, μας κάνει ένα κατεβατό στο δεύτερο mm-hmm. μέρος του. Σε ποιο βιβλίο του διαλόγου είναι? Περιορχήσεως. Στο Περιορχήσεως. Περιορχήσεως, για να το βρει ο κόσμος. Για να το βρει. Στο δεύτερο μέρος μου μας κατεβάζει μια λίστα θεμάτων που πρέπει να ξέρει ο χορευτής να χορεύει. Αυτό θα το δουλέψουμε, είναι στο επόμενο. Η επόμενη δουλειά είναι να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να χορογραφήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως ξεκινάμε από τον... Την θεογονία του Ισιώδου. Όπου? Εν αρχή το χάος. Αλλά πριν πάμε εκεί, κοιτάμε τις μουσες όλες και τις 9 μουσες, ναι, που μας φέρνει. Γιατί και η παράσταση που κάνεις τώρα, που ετοιμάζεις τώρα και που θα παίξεις το Δεκέμβριο, έχει 3 σκαλοπάτια, θα έλεγα, 3 μέρη. Έτσι. Στο πρώτο μέρος ξεκινάς με τις μουσες. Φαντάζομαι, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες, όλες οι παραστάσεις πρέπει να ξεκινάνε με ένα ευχαριστήριο προς τις μουσες. Επίκληση στη μουσα. Από το ρήμα «μο», αυτή κοινή. Αυτή εμπνέει. Είναι η διάβλος που έρχεται και δονεί τα σφρένας. Mm-hmm. Και είχαμε μια συζήτηση για τα σφρένας, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν στο κεφάλι, αλλά είναι μέσα στο διάφραγμα εδώ. Είναι. Mm-hmm. Η διάθεση, αυτή το πάθος για να κινηθεί το σώμα. Mm-hmm. Άρα το προήμνιον είναι το κάλεσμα της μουσας και ξεκινάω με την χορογραφία που έχω κάνει. Και η χορογραφία είναι προσωπική προσέγγιση των αρχαίων λειψάνων της μουσικής και πάντοτε είναι μια προσωπική προσέγγιση, γιατί δεν έχουμε στοιχεία του αρχαίου ελληνικού χορού. Δεν υπάρχουν. Μόνο, και να υπήρχαν, μόνο αγγεία δηλαδή. Μόνο θέσεις που θα μπορέσουμε, γι' αυτό διαβάζουμε την Lillian Lola, που mm-hmm. είναι Αμερικανίδα, είναι το 1965 περίπου, που ερευνά το χορό και μας δίνει τα διάφορα στοιχεία. Άρα ποια είναι οι πηγές μας? Πρώτον είναι τα αγγεία. Και απάνω πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο χορευτής. Εδώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη αυτό που έχουμε βάλει, ναι, εμείς εδώ πέρα τώρα, ήταν οι Μινοήτησες. Οι Μινοήτησες. Που είναι πολύ ωραία παράσταση, έτσι, τυχογραφία, πολύ, έτσι, ωραία, την οποία μπορούμε να πάρουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε θέσεις χεριών και ποδιών. Χεριών. Όχι κίνηση και ρυθμό, έτσι δεν είναι? Εκεί είναι στη φαντασία μας. Εκεί είναι στη φαντασία. Και στην ικανότητα φυσικά, ναι, του χορογράφου. Τι έκανε η ξένη, η Ruby Jenner? Είπε, νάτι η στάση η ακίνητη. Είναι μια ακίνητη στάση. Οι Μινοήτησες συνήθως ήταν λίγο πιο πίσω με τη στάση τους. Mm-hmm. Και λέει, πού ήταν πριν η χορεύτρια, πώς μπαίνει στη στάση και πώς βγαίνει από τη στάση. Και έτσι επινόησε όλη αυτή την mm-hmm. μέθοδο, mm-hmm. χρησιμοποιώντας και μιμητική. Γιατί η μιμητική είναι σημαντικό. Πάντως θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος
από τα πρώτα πράγματα που καλλιέργησε ήταν οι τέχνες, η μουσική και ο χορός και το τραγούδι, από τα σπήλαια ακόμα. Μέσα στα σπήλαια βρίσκουμε εκπληκτικές ζωγραφιές και εκπληκτικούς ανθρώπους να χορεύουν. Σε σκηνές κυνηγιού, σε σκηνές τρίγου, σε σκηνές συνάνοιξη, σε γιορτές και να είναι κυκλική χορή, να αγκαλιάζονται, να πιάνονται. Εδώ και 10 και 20 και 30 χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Και με ζωγραφιές χαρούμενες κλπ. Άρα ο άνθρωπος, παρόλο που λέμε ότι ίσως τότε να μην είχε το μυαλό του όπως είναι σήμερα, λένε κάποιοι, ξέρω εγώ κλπ. Είχε το αίσθημα, την διέστηση, την ανάγκη να εκφράσει συναίσθημα και να εκφράσει αυτό που χόρευε και τον έκανε να ξεχνάει τη μαυρίλα του μέσα στο σπήλαιο και που ήταν έρμεο των καιρών. Και έτσι πάμε στο δεύτερο μέρος της παράστασης. Και πάμε στο δεύτερο, εδώ μου έκανε εντύπωση. Είναι η περιγραφή. Που θα περίμενε κανείς να πάει στην ασπίδα του Αχιλλέα και εσύ πας στην ασπίδα του Ηρακλέως. Του Ηρακλέως. Γιατί ο Ησίωδος είναι για μένα ένας πολύ σημαντικός ποιητής. Επειδή ασχολείται και με τα γεωργικά τόσο πολύ και κυρίως ο άνθρωπος χορεύει ως να ασχολείται με τη γη. Ναι. Γιατί εκείνο το καιρό που το ανέβασα πρώτη φορά στη Λάρισα, κλήθηκα να χορέψω στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, που είναι ένα υπέροχο μουσείο. Mm-hmm. Γιατί μόλις είχε ολοκληρωθεί μια ανασκαφή στα Φάρσαλα και εκεί βρήκανε το κάστρο της Καλυθέας που είναι οικίματα, 10 σπίτια, το οποίο το ένα, το δέκατο, το κάνανε μουσιακό έκθεμα και βάλαν όλο το πάτωμα του, τα δωμάτια του, σαν να το βλέπω, την αποθήκη, είχε μια κρίνη στη μέση, είχε το μπάνιο εκεί και μετά είχε την εστία στην πίσω μεριά του σπιτιού, γιατί το κάθε σπίτι έχει μια εστία. Και κλήθηκα να χορέψω μέσα σε αυτό το χώρο. Και λέω τι να χορέψω και σκέφτηκα την ασπίδα. Γιατί όχι του Αχιλλέα, γιατί τότε προσπάθησα να κάνω και ένα σε ένα δημοτικό σχολείο δράση για τον Ηρακλή και τα 12 του άθλη. Και έπεσα πάνω και στην ασπίδα του Ηρακλή, κλαίω που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Mm-hmm. Πάντοτε ήξερα ότι υπήρχε η περιγραφή του Αχιλλέα. Οι μύθοι έχουν συνέχεια. Είναι σαν τα κράτη, ξέρεις. Ναι. Όπως τα κράτη έχουν συνέχεια, έτσι και οι μύθοι έχουν συνέχειες. Τι είναι τόσο ενδιαφέρον, είναι πώς η περιγραφή του Ησιώδου είναι τόσο όμοια με του Ομήρου. Γνωρίζονταν. Τα ξέρα. Είναι ναι, σε σχεδόν κάποιο, όμοια. Σε κάποιο αγώνα συναγωνίστηκαν κιόλας. Σε μουσικό αγώνα συναγωνίστηκαν. Μήπως, φαντάζομαι στα ποδητήρια θα τα λέγανε. Δεν ξέρω. Τι δεν θα έδινα τώρα να είχα ένα αυτή τεράστιο. Φανταστικό. Εκεί που περιμένει ο Ησίωδος και ο Όμηρος να βγουν να συναγωνιστούν, να ακούω τι λέγανε. Ναι. Μήπως συναντηθήκαν στην άσκρη. Ποιος ξέρει. Άρα η άσκρη, ξέρετε, είναι η κοιλάδα των μουσών. Ο Ελικόνας από πάνω που ελίσσεται η ψυχή και για να ανέβει. Οι μουσες, το μουσείο, καταρχήν είπε στο μουσείο και πρέπει να πούμε ότι τα μουσεία πήραν το όνομά τους από τις μουσες. Ήταν τα μουσεία, ήταν κατοικητήρια νυμφών, μουσών. Ήταν εκεί πέρα που διέμεναν οι μουσες. Σήμερα τα μουσεία και ήταν έξω. Ναι. Αν πας στην άσκρη είναι έξω το μουσείο. Είναι σήμερα τα μουσεία τα κάναμε πολυκατοικίες, τα κάναμε κουτιά. Κλειστά. Ναι, τα κλείσαμε, τα κάνουμε φυλακές. Τα γάλματα και όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα, είναι κάτω από φώτα. Πώς λένε, σαν το χρηματοκιβώτιο, το κλείσαμε ναι. Και το ασφικτιούν. Αλλά δεν πειράζει, είναι σημαντικό. Η δουλειά του καλλιτέχνη ξεκινάει από το μουσείο, όπως ξεκίνησε και της Ruby Ginner από το μουσείο της Βρετανίας, mm-hmm. όπως ξεκίνησε παλιότερα της Isadora Duncan από το μουσείο εδώ και του αδελφού της. Συναντιόμαστε στους δελφικούς αγώνες με τον Ρεμούνδο και την Εύα, και προχωρήσουμε, αλλά ας αφήσουμε αυτό. Να σας πω τι έχει σημασία στο θέμα της ασπίδας. Στην ασπίδα, ναι. Είναι ένα υπέροχο θέμα που στο κέντρο της ασπίδας έχουμε 5 κύκλους, ομόκεντρους, και στο κέντρο περιγράφει τον ουρανό, τα άστρα, την σελήνη, τον ήλιο, όλο αυτό το θόλο απάνω στο οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα όντα. Στο δεύτερο κύκλο χωρίζει το κύκλο σε μια πόλη που έχει πόλεμο και σε μια πόλη που έχει ειρήνη και περιγράφει την και το δείχνω και στο χορό και τον πόλεμο με ασπίδα, διασπίδα, μιμητικές κινήσεις όπως και εδώ κρατάει το αυτό και ανοίγει σπίδα, κάνουμε την αυτό,
κόβουμε λαιμό με μιμητικές κινήσεις του Πυρίχιου και μετά το τραγικό μυρολόι αφού τα σώματα κύονται στη γη αιματωμένα και περιγράφει μετά πώς έρχονται οι μοίρες με τα νύχια τους και παίρνουν τους πεθαμένους και τους τραβάνε κάτω στο παγωμένο τάρταρο και οι γυναίκες σκίζουν τα δέρματά τους και τραβάνε τα μαλλιά τους από το μυρολόι και το χαμό των νέων ανδρών. Και στην άλλη πόλη περιγράφει την ειρήνη και τι συμβαίνει όταν η πόλη είναι ειρηνική. Όταν υπάρχει ειρήνη. Ο γάμος, ο χορός, ο τρίγος, το γλέντι, οι γεωργικές εργασίες, τις οποίες προσπαθώ να τις μιμηθώ, δηλαδή το όργωμα, μετά ρίχνουμε το σπόρο και μετά κόβεται και δίνουμε το καρπό, το πρώτο καρπό στη θεά τη Δήμητρα και μετά, μέσα σε αυτό, μετά το γάμο, το νανούρισμα του μωρού που έχει γεννηθεί και το μάζεμα των σταφυλιών και το χορό, το πάτημα των σταφυλιών και το, βεβαίως και το χορό του γάμου το εμένα, όπου θα καλέσω και τον κόσμο να χορέψει μαζί μου. Mm-hmm. Και σήμερα γάμος γίνεται στο ωραίο περιβόλι. Και επίλεξε ένα κυπριακό, να σας πω την αλήθεια, του Καλλίνικου ένα. Ποιο? Τα-ρα-τα-τα-ρα-τα-τα-ρα-τα-τα. Σήμερα γάμος γίνεται και αυτό. Mm-hmm. Αφού και έχω επιλέξει τόσον ζεις του Σικύλου, το οποίο έχει συνθέσει ένας Γάλλος. Επιτάφιο του Σικύλου. Να πούμε ότι είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολόκληρο τραγούδι. Τέσσερα στίχους με τη σημειογραφία. Γραμμένο για την αγάπη του. Ακριβώς. Για την γυναίκα έτσι. Του. Έτσι. Όσο ζεις να φαίνεσαι να είσαι έξω, να φαίνεσαι να είσαι έξω καρδιά, γιατί? Να μην λυπάσαι καθόλου. Έτσι. Γιατί όπως λέει ο και χρόνος, γιατί το τέλος, έτσι. Ο χρόνος απαιτεί και πρέπει κατεβαίνεις εκεί. Αλλά στο τέλος έρχεται η νέμεση, πάλι του Μεσομίδου η νέμεση, η οποία με τη ζυγαριά της ζυγίζει, ναι, βλέπει ποιον θα στείλει στον Τάρταρο. Άρα αυτό όλο σε χειρονομία και σε κίνηση. Και επίσης, πριν στην αρχή της ασπίδας, θα ακουστεί και το ύμνο Ισίλιον, πάλι του Μεσομίδους. Ο Μεσομίδος έχουν βρεθεί τρία δικά του και πού στη Βενετία. Κρητικός. Στη Βενετία βρέθηκαν αυτοί οι ύμνοι που έμπνευσαν τον Βιντσέντζο Γκαλιλέη στην θεωρία του για το σύμπαν και επίσης εμπνέουν και την έναρξη, την αρχή της όπερα. Mm-hmm. Αυτά έχουν την ιστορία αυτά. Και κλείνουμε με τον τελευταίο χρησμό. Τον τελευταίο χρησμό. Ήθελα να χορογραφήσω τον δεύτερο δελφικό ύμνο. Αυτή η δεύτερη δελφική, οι δύο δελφικοί ύμνοι έχουν βρεθεί στο τοίχο του θησαυρού στους δελφούς, αλλά δεν θα προλάβω, είναι για αργότερα, αλλά θα ακουστεί όπως μπαίνει η πυθία στη σκηνή και η πυθία, και θα ακουστεί και ο χρησμός και ο χορός της πυθίας έχει να κάνει με αυτό το ολοκλήρωμα του αρχαίου κόσμου, το οποίο σαν φίδι χάνεται και εμφανίζεται και ξαναχάνεται και εμφανίζεται άνα τους αιώνες, επειδή υπάρχει ανάγκη. Πάνω απ' όλη ανάγκη. Ο τελευταίος χρησμός δεν είναι αληθινός. Ναι. Είναι αληθινός για λίγο. Είναι αληθινός όταν όλη αυτή η τρομερή γνώση κατεβαίνει underground, κατεβαίνει να κρυφτεί και μετά σιγά σιγά κάποια στιγμή, ξέρεις, όπως κάνει ο πολιτισμός, ανεβαίνει στο ύψος του, μετά χάνεται, μετά... Ναι, μόνο που αυτή η μπαγάσικη γνώση πολλά χρόνια μας έχει κρυφτεί. Μας κρύβει. Και περιμένουμε τσούκου τσούκου να τη βγάλουμε. Τσούκου τσούκου να τη βγάλουμε προς τα έξω. Τραβάμε σκηνάκια. Ακόμα επιμένει να είναι μέσα κρυμμένη. Ο χορός που διδάσκω είναι μέθοδος. Έχει όλη την ύλη δοσμένη από τις θέσεις των ποδιών μέχρι την κίνηση στο χώρο, μέχρι τις θέσεις των χεριών. Και η ευχή μου είναι να μπορέσω να μοιήσω 9 Ελληνίδες μουσες. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα.
Μικρή, ακόμα θα τα καταφέρεις. Και ίσως μετά από αυτή την εκπομπή κάποιες το δουν και θα θελήσουν να έρθουν μαζί. Πού θα τα δουν όλα αυτά, ποια είναι η παράσταση? Υπάρχει μια μουσική σκηνή, επειδή η κυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν λαμβάνω βοήθεια καμία. Η διδασκαλία τώρα αυτόν τον καιρό δεν μας στηρίζει οικονομικά πια, λόγω του lockdown. Άρα θα γίνει σε μουσική σκηνή που λέγεται «Χίλιες και δύο νύχτες». Στο Ψήρι. Στο Ψήρι. Και με έχει βοηθήσει η Αλίκη Μαρκαντονάτου να γίνει η παράσταση εκεί. Και έχουμε συνεργαστεί και με είναι την Αλίκη. Είναι και ωραίος χώρος. Και είναι ένας ωραίος χώρος και ζεστός. Και ότι μπορεί κανείς και να πιει το ποτό του και να φάει και όλες και να απολαύσει και την παράσταση. Και θα είναι Τετάρτες, 6,5 ώρα. Οπότε είναι νωρίς. Ναι, νωρίς, δεν είναι αργά. Ναι. Να κλείσω λέγοντας το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας που έκανε στην παράσταση, να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε. Είναι ένα μουσείο που ξεκινάει με τα ευρήματά του από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, του Πηνιού, από τα 100.000 χρόνια πριν από σήμερα. Άλλωστε η κοιλάδα του Πηνιού είναι από τις αρχαιότερες κατοικημένες περιοχές στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, και αρχαιότερες στον κόσμο. Μένει να γίνουν περισσότερα σε αυτήν την υπέροχη Θεσσαλία, βέβαια. Ανδριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που μας χόρεψες. Να σας κλείσω με τρεις αφιερώματα, τρεις θέσεις αφιέρωσης. Αφιερώνουμε το νου, αφιερώνουμε την ψυχή και όπως εδώ, αφιερώνουμε το σώμα. Εδώ. Τρεις αφιερώσεις του σώματος. Προς... το σύμπαν. Προς το σύμπαν. Τα πάντα. Πάντα προς το σύμπαν. Το σώμα, γιατί το σώμα στέκεται ανάμεσα σε ουρανό και γη, άρα τα πόδια στη γη, το κεφάλι στον ουρανό. Έχουμε τον ορίζοντα μπροστά μας, ανοίγομαστε στον ορίζοντα, ορίζοντας είναι όλος, εκεί που ενώνεται ο ουρανός με τη γη, είναι όλος ο δικός μας κόσμος. Και τα τρία, οι τρεις χώροι που, μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Ο ουρανός, ο κόσμος μας εδώ, και η γη και ο κάτω κόσμος που βρίσκονται οι πρόγονοι μας και όλοι οι ήρωες. Και ο χορός τα δένει όλα αυτά. Και ο χορός τα δένει αυτά. Κυρίες και κύριοι, επειδή νομίζετε ότι για να χορέψετε θέλετε χώρο και επειδή για να χορέψετε πρέπει να έχετε όρια, αυτά τα πράγματα όλα είναι σχετικά, τίποτα δεν είναι ξεκομμένο στην ελληνική γλώσσα, τολμήστε τουλάχιστον να αφουγκραστείτε τι λένε αυτές οι κυρίες που χορεύουν εδώ πέρα στη Μινωική Κρήτη 5.000 χρόνια πριν από σήμερα. Τολμήστε να κινηθείτε σαν κι αυτές, να ντυθείτε σαν κι αυτές, τολμήστε να ζήσετε και να ευλαβείτε το σύμπαν, τον κόσμο όπως αυτές, χωρίς να προσβάλλετε, χωρίς να ρυπαίνετε, χωρίς να κάνετε κάποια ζημιά στο περιβάλλον που θα γυρίσει προς τον εαυτό σας. Να είστε καλά.